Αγαπητή σύνεδρη, ονομάζομαι Καλλιόπη Γουριώτου και το θέμα της εισήγησής μου είναι Νίκος Καζαντζάκης, η νέα παιδαγωγική. Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Η απήχηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, κορυφαίου Έλληνα λογοτέχνη, είναι παγκόσμια, καθώς έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και εξακολουθεί να συγκινεί τον αναγνώστη με το ζωηρό και βαθιστόχαστο λόγο του. Αποσπάσματα των έργων του διανθίζουν τα σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων του γυμνασίου. Τα χαρακτηρίζει η ανθρωπιά, ο σεβασμός της κριτικής γης και παράδοσης και η βαθιά φιλοσοφική διάθεση. Το παρόν διδακτικό σενάριο σκοπό έχει να φωτίσει το έργο και την προσωπικότητα του οικουμενικού αυτού συγγραφέα στα μάτια των μαθητών, με όχημα το απόσπασμα «Η νέα παιδαγωγική» από την αναφορά στον Γκρέκο, το αυτοβιογραφικό έργο του Καζαντζάκη. Βασισμένο στις αρχές του κοινωνικοπολιτισμικού επικοδομισμού και αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, φιλοδοξεί να γεννήσει στους μαθητές το θαυμασμό για τον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και να τους ενθαρρύνει να συνεργαστούν στην αναζήτηση της γνώσης. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία η προϋπάρχουσα γνώση αναδομείται μέσα από νέες εμπειρίες, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη μάθηση σε ομάδες. Η θεωρία αυτή του επικοδομισμού δίνει έμφαση στην πρόοδο της διαδικασίας της μάθησης, καθώς δεν επιδιώκεται η αποταμίευση έτοιμης γνώσης, αλλά η κατασκευή νέας γνώσης. Το σενάριο ακολουθεί τις στρατηγικές της αυτενέργειας, της εποπτείας, της βιωματικότητας και της εργασίας κατά ομάδες. Παρέχει την ευκαιρία να συνεργαστούν οι μαθητές και να αλληλεπιδράσουν, καθώς μέσα από τον κοινό στόχο τους διορθώνουν, συμπληρώνουν, υποστηρίζουν ο ένας τον λόγο του άλλου και μετακινούνται από την προσωπική υποκειμενική σκοπιά που βλέπουν τα πράγματα. Έτσι ενδυναμώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών αυθόρμητα και συντελείται η ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων, της ομιλίας, του διαλόγου, της ακρόασης μέσα από τη συμμετοχή στην παραγωγή τελικών προϊόντων όπως παρουσιάσεων, γραπτού λόγου και άλλων. Ενισχύεται ακόμη η αυτοπεποίθηση των μαθητών και αναπτύσσεται η ικανότητα της αυτοαξιολόγησης και της αυτοκριτικής. Πρόκειται για ένα σενάριο που προσφέρει τη δυνατότητα της χρήσης ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικών ψηφιακών πολυμέσων και εφαρμόζει την αρχή της εποπτείας με την έννοια της άμεσης αντίληψης των πραγμάτων. Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4 ατόμων. Κείμενο που επεξεργάζονται η νέα παιδαγωγική του Νίκου Καζαντζάκη. Στόχοι του σενάριου είναι πρώτον να αναζητήσουν οι μαθητές και να κατανοήσουν αξίες και πνευματικές ανησυχίες του Νίκου Καζαντζάκη. Δεύτερον, να αναζητήσουν βιώματα, ιδεολογίες, ταξίδια, τόπους και πρόσωπα που στιγμάτισαν το έργο του και διαμόρφωσαν την κοσμοθεωρία του. Τρίτον, να αντιληφθούν την απήχηση του έργου του. Τέταρτον, να συγκρίνουν το σύγχρονο σχολείο με αυτό προηγούμενων γενεών. Πέμπτον, να γνωρίσουν αφηγηματικούς τρόπους και τεχνικές που καθιστούν το λογοτεχνικό κείμενο ελκυστικό. Έκτον, να προσεγγίσουν το κειμενικό είδος της αυτοβιογραφίας και έβδομον, να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Η διάρκεια του σεναρίου είναι περίπου 8 ώρες και τόπος υλοποίησής του το εργαστήριο πληροφορικής. Ακολουθούν τα φύλλα εργασιών. Οι εργασίες είναι διτυπωμένες σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, μια και απευθύνονται σε μαθητές. Πρώτο φύλλο εργασιών, γνωριμία με τον Νίκο Καζαντζάκη και τα πρόσωπα της ζωής του. Επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση στην Κυψέλη, Νεοελληνική Λογοτεχνία, στο εκπαιδευτικό ιστολόγιο του ΙΜΗ και εργαστείτε πάνω στο διαδραστικό βίντεο. Όσο παρακολουθείτε το βίντεο, κρατήστε σημειώσεις ώστε να συνθέσετε την εργασία που ακολουθεί με θέμα ποιες ευαισθησίες, αναζητήσεις, αξίες, πάθη, στοιχεία της προσωπικότητας του Καζαντζάκη και πρόσωπα αγαπημένα επηρέασαν και διαμόρφωσαν τον ιδιότυπο χαρακτήρα του έργου του. Ποια ήταν όλα αυτά τα στοιχεία που διαπλάθουν την κοσμοθεωρία του, περνούν μέσα στο έργο του και το καθιστούν μοναδικό, μα συνάμα και τόσο ανθρώπινο. Έπειτα, μεταβείτε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και συγκεκριμένα στο βασικό χρονολόγιο για τον Νίκο Καζαντζάκη στην ακόλουθη ιστοσελίδα. Εκεί αναζητήστε τα πρόσωπα που γνώρισε, συναναστράφηκε ή θαύμασε ο Νίκος Καζαντζάκης στα έτη 1883, 1908, 1910, 14, 17, 19, 25 και 26. Συμπληρώστε έπειτα ένα πίνακα με τα έτη, τα πρόσωπα και την ιδιότητά τους. Τη συμβολή τους δηλαδή στη ζωή του συγγραφέα. Έπειτα, να αναζητήσετε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, στη διεύθυνση που ακολουθεί, φωτογραφίες του Καζαντζάκη με τα πρόσωπα της προηγούμενης εργασίας. Τέλος, δημιουργήστε με λογισμικό παρουσίασης ένα PowerPoint, όπου θα συγκεντρώσετε το υλικό των παραπάνω εργασιών.
να το παρουσιάσετε και να διασταυρώσετε τις εργασίες σας με τις εργασίες των άλλων ομάδων. Δεύτερο φύλλο εργασιών, ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Νίκο Καζαντζάκη. Επισκεφτείτε το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης. Στην ενότητα «Η ζωή και το έργο» του Καζαντζάκη, μπορείτε να περιηγηθείτε στα κομμάτια της ζωής του που σας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, εμπλουτισμένα με άφθονο φωτογραφικό υλικό. Πρώτον, επιλέξτε ταξιδεύοντας και καταγράψτε τις χώρες όπου ταξίδεψε ο Νίκος Καζαντζάκης. Έπειτα, να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών από τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, επιλέγοντας δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες από κάθε του ταξίδι. Να αναφέρετε σύντομες πληροφορίες για τους τόπους και τα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές. Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα ταξιδιωτικά, όπου παρουσιάζονται τα ταξιδιωτικά έργα του Καζαντζάκη. Ποιες χώρες επιλέγει να παρουσιάσει με τα έργα του. Στο ψηφιακό άλμπουμ να περιλάβετε και τα εξώφυλλα αυτών των έργων. Στη συνέχεια, μελετήστε την υπόθεση του ποιητικού του έργου Οδύσσια στη διεύθυνση που ακολουθεί και απαντήστε σε έγγραφο του Word στο παρακάτω ερώτημα. Στους 33.333 στίχους αυτού του ποίηματος, ο κεντρικός ήρωας Οδυσσέας είναι ενσάρκωση του ίδιου του ποιητή. Να στηρίξετε την άποψη αυτή, εντοπίζοντας ομοιότητες του Οδυσσέα και του δημιουργού του, δηλαδή του Νίκου Καζαντζάκη, ως προς το βίο, τη δράση και τις ανησυχίες τους. Τέλος, να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας τα προϊόντα των εργασιών σας και να τα διασταυρώσετε με τις εργασίες των άλλων ομάδων. Τρίτο φύλλο εργασιών, ο Νίκος Καζαντζάκης, ένας οικουμενικός συγγραφέας. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα που ακολουθεί του Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης και μελετήστε τις υποενότητες στην Αγγλία, Διεθνής Αναγνώριση και Κίμον Φράιερ. Κρατήστε σημειώσεις για την διεθνή αναγνώριση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Στη συνέχεια, στην διεύθυνση που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, οι εκδόσεις μεταφράσεις του σε άλλες γλώσσες. Επιλέξτε 4 έργα από το κεφάλαιο Μυθιστόρημα και παρατηρήστε σε πόσες γλώσσες εκδίδονται και μεταφράζονται. Δημιουργήστε έπειτα ένα πίνακα με 4 στήλες, μία για κάθε μυθιστόρημα, και καταγράψτε τις γλώσσες μετάφρασης του καθένα. Στηριγμένοι στη συνέχεια σε όσα διαβάσατε, τεκμηριώστε την άποψη ότι ο Καζαντζάκης είναι ένας παγκόσμια διακεκριμένος Έλληνας λογοτέχνης, σε ένα έγγραφο του Word περίπου 200 λέξεων. Στη διεύθυνση που ακολουθεί, μπορείτε να διαβάσετε φράσεις από τα έργα του Καζαντζάκη που είναι φιλοσοφικές απόψεις με ισχύ αποφθεγμάτων. Καταχωρήστε σε PowerPoint, σε διαφάνειες PowerPoint, 10 από αυτές, τις πιο εντυπωσιακές. Και τέλος, παρουσιάστε στους συμμαθητές σας τα προϊόντα των εργασιών σας και διασταυρώστε τα. Τέταρτο φύλλο εργασιών, αναφορά στον Γκρέκο. Το απόσπασμα του βιβλίου της πρώτης γυμνασίου «Η νέα παιδαγωγική» ανήκει στο έργο αναφορά στον Γκρέκο. Σε αυτό το φύλλο εργασιών θα αναζητήσετε περισσότερα στοιχεία για αυτό το ιδιαίτερο έργο του Καζαντζάκη. Μεταβείτε λοιπόν στην αρχή, στη διεύθυνση που ακολουθεί, και διαβάστε το περιεχόμενο του έργου αναφορά στον Γκρέκο. Δημιουργήστε ένα PowerPoint όπου σε διαφορετικές διαφάνειες θα καταγράψετε τις εξής πληροφορίες σχετικά με το έργο. Πρώτον, σε ποιον αναφέρεται με την προσωνυμία Γκρέκο. Ποιο είναι το κειμενικό είδος του. Ποιο είναι το θέμα του. Στη συνέχεια, να σχολιάσετε τον τίτλο του έργου. Γιατί νομίζετε ο Καζαντζάκης επιλέγει με αυτόν να μας θυμίζει έναν άλλο σπουδαίο Έλληνα, τον Ελ Γκρέκο ή αλλιώς Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Ποια κοινά έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι της τέχνης. Να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας σε διαφάνειες του PowerPoint. Πριν απαντήσετε, να ανατρέξετε στις παρακάτω πηγές. Εκεί θα αντλήσετε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Επίσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το κείμενο του Σύφη Μιχελογιάννη, αντιπροέδρου του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη, με τίτλο Νίκος Καζαντζάκης Ελ Γκρέκο, τόσο μεγάλη, μα και τόσο διαφορετική. Στο εξώφυλλο του έργου, αναφορά στον Γκρέκο, απεικονίζεται ο ζωγραφικός πίνακας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με τίτλο Ο υπότης με το χέρι στο στήθος. Να σχολιάσετε σε διαφάνεια του PowerPoint τι συμβολίζει συγκεκριμένη επιλογή από τον εκδότη του έργου. Να διασταυρώσετε τις εργασίες σας με τις άλλες ομάδες. Πέμπτο φύλλο εργασιών, η νέα παιδαγωγική. Δομικά στοιχεία του κειμένου. Πρώτον, κειμενικό είδος. Το έργο αναφορά στον Γκρέκο ανήκει στο είδος της μυθιστορηματικής αυτοβιογραφίας. Να ανατρέξετε στο σχολικό διδραστικό βιβλίο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων στο λίμα Αυτοβιογραφία για περισσότερες διευκρινήσεις του όρου. Αφού διαβάσετε το απόσπασμα «Η νέα παιδαγωγική», να εντοπίσετε και να καταγράψετε σε διαφάνειες παρουσίασης τα αυτοβιογραφικά στοιχεία, εκείνα δηλαδή που παραπέμπουν στη ζωή του ίδιου του συγγραφέα. Δεύτερον, πρόσωπα. Οι ήρωες της ιστορίας και ο αφηγητής.
να εντοπίσετε τους ήρωες της ιστορίας και να γράψετε 4 γνωρίσματα της προσωπικότητας του καθενός σε διαφάνεια της παρουσίασής σας. Τι είδους είναι η αφήγηση, πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη, ποιος αφηγείτε, πώς ονομάζεται αυτός ο αφηγητής, ομοδιηγητικός ή ετεροδιηγητικός. Να στηρίξετε την απάντησή σας σε χωρία του κειμένου. Να ανατρέξετε στο διαδραστικό βιβλίο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων στο λίμα Αφήγηση για διευκρινήσεις του όρου. Ο τόπος της ιστορίας. Ο τόπος που εξελίσσεται η ιστορία δεν είναι στατικός. Υπάρχει διαρκής κίνηση των ηρώων μέσα σε αυτόν. Να εντοπίσετε τους τοπικούς προσδιορισμούς και να τους συγκεντρώσετε σε ένα πίνακα. Ο χρόνος. Αφηγηματικός χρόνος και χρόνος της ιστορίας. Ποιος είναι ο χρόνος της ιστορίας, ο πραγματικός δηλαδή χρόνος που ο Καζαντζάκης είναι μικρός μαθητής. Να εντοπίσετε τους χρονικούς προσδιορισμούς που το αποκαλύπτουν. Πότε όμως ο Νίκος Καζαντζάκης αφηγείται την ιστορία αυτή, πολλά χρόνια αργότερα στα γεράματά του. Αναπολύει το παρελθόν και γράφει. Αυτός είναι ο αφηγηματικός χρόνος. Σε αυτόν ο αφηγητής μπορεί να αφηγείται ευθύγραμμα και με τη σειρά τα γεγονότα ή να κινείται πίσω στο παρελθόν ή να κοιτά μπρος στο μέλλον. Η αφήγηση αλλού εξελίσσεται πιο γρήγορα από την ιστορία, αλλού πιο αργά. Να εντοπίσετε χωρία του κειμένου όπου. Πρώτον, η αφήγηση είναι ευθύγραμμη. Δεύτερον, γίνεται αναδρομή στο παρελθόν. Τρίτον, υπάρχει πρόληψη. Να τα καταγράψετε σε διαφάνεια της παρουσίασής σας. Περισσότερες διευκρινήσεις στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων στο λίμα Χρόνος. Αφηγηματικοί τρόποι. Ο αφηγητής πλέκει περιγραφή, αφήγηση και διάλογο. Η εναλλαγή τους δημιουργεί ένα ευχάριστο για τον αναγνώστη αποτέλεσμα. Βρείτε στο κείμενο 3 χωρία για το κάθε αφηγηματικό τρόπο και σημειώστε σε διαφορετικές διαφάνειες της παρουσίασης. Στο τέλος, οι ομάδες να παρουσιάσετε τις εργασίες σας και να τις διασταυρώσετε. Έκτο φύλλο εργασιών, το σχολείο στο παρελθόν. Να διαβάσετε το απόσπασμα «Η νέα παιδαγωγική» και να διατυπώσετε το κύριο και τα επιμέρους θέματα που προβάλλονται. Έπειτα, ποια ήταν η σχέση του μικρού Νίκου με τους γονείς του? Ποια είναι η σχέση η δική σας με τους γονείς σας? Μοιάζει με αυτή του Νίκου με τον πατέρα του? Να συγκρίνετε το σχολείο του Νίκου με το δικό σας σχολείο. Απευθυνθείτε σε άτομα του οικείου περιβάλλοντός σας διαφορετικών ηλικιών. Μεγαλύτερα αδέρφια, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και ζητήστε να σας αφηγηθούν τις εμπειρίες τους από το σχολείο. Διαβάστε το διήγημα της Κατίνας Παπά, η εκδρομή του Δημητρού, από τη συλλογή διηγημάτων στη Σικαμιά από κάτω και συγκρίνετε τη μορφή του δασκάλου που εμφανίζεται εκεί με την αντίστοιχη στο κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη. Στο τέλος, οι ομάδες να παρουσιάσετε τις εργασίες σας και να τις διασταυρώσετε. Ακολουθεί η βιβλιογραφία και οι ηλεκτρονικές πηγές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.